Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Όλοι στο Ναό. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Κοσκινά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σχετικά με το γήπεδο της ΑΕΚ που πρέπει να γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιώργο, λέγαμε τα ωφέλη του γήπεδου της ΑΕΚ που όταν με το καλό χτιστεί θα φέρει στην πόλη της Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Και φυσικά τα συναισθήματα που νιώθουν οι οπαδοί της ΑΕΚ τώρα που το γήπεδο δεν υπάρχει, αλλά και τα συναισθήματα που ένιωθαν όταν υπήρχε. Εσένα ποια ήταν τα συναισθήματά σου, τι θυμάσαι από το γήπεδο και τι περιμένεις να ξαναθυμηθείς? Εντάξει, ο καθένας μας έχει βιώσει προσωπικές εμπειρίες, ο καθένας έχει να θυμάται κάτι, έστω και ένα περιστατικό από το παλιό γήπεδο. Ποιος θα ξεχάσει τα που πηγαίναμε τόσες ώρες νωρίτερα πριν τους αγώνες, ποιος θα ξεχάσει που μαζευόμασταν όλοι παρέες στις καφετέρειες πέριξ του γηπέδου, το βρώμικο, τη μυρωδιά του καπνογόνου που σκεπαστεί, τον ήχο των οπαδών, τα συνθήματα που ακούγαμε έξω από το γήπεδο, όλο εκείνο το κυτρινό μαύρο ποτάμι που επικρατούσε γύρω από το γήπεδο, τα κυνηγητά στο Άλτσος. Και αυτά ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Όλοι έχουν κάτι να θυμούνται από το παλιό γήπεδο. Όλοι. Εγώ προσωπικά και τώρα μου πεις που πηγαίνω πάρα πολύ συχνά εκεί, κόβω βόλτες μέσα στο οικόπεδο, που δεν μ' αρέσει να το λέω οικόπεδο, μέσα στο γήπεδο. Βλέπω κάποια σημεία, μου έρχονται αναμνήσεις στο μυαλό. Μου έρχονται αγώνες, περιστατικά, σκηνικά, τα άσχημα, καλά. Αυτό δεν χάνεται. Αυτή η συναισθηματική επαφή του καθενός μας με το χώρο εκεί πέρα δεν θα χαθεί ποτέ. Ποτέ δεν χάθηκε. Αυτές τις ό,τι έχουμε ζήσει εκεί πέρα θέλουμε να το ζήσουν τώρα τα παιδιά μας. Αυτό είναι το μεγάλο, πώς να σου το πω, το άχτι μας, να το πω έτσι. Η επιθυμία μας. Εμείς ζήσαμε μια μεγάλη ΑΕΚ εκεί μέσα. Κάποιοι μεγαλύτερες ηλικίες ζήσαν μια πολύ πιο μεγάλη ΑΕΚ με εκείνη την πορεία στο UEFA. Έχουμε ζήσει καλές στιγμές. Έχουμε ζήσει και άσχημες στιγμές. Εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος, έχω ζήσει 4 πρωταθλήματα. Τα 3 συνεχόμενα και το άλλο. Την πρώτη ομάδα που πήγε στο Champions League με τη Rangers. Το πρώτο παιχνίδι της Champions League στην ΑΕΚ. Παιχνίδια σαν την Μπαρτσελόνα, σαν τη Ρεάλ, από τα πιο πρόσφατα σου λέω τώρα από τη Ρεάλ. Έχουμε ζήσει και τα άσχημα. Να θυμηθώ Ποντίκηδες. Πώς τον λέγανε τον άλλο διαιτητή, δεν θυμάμαι τώρα. Δημητρόπουλος, μπράβο. Αλλά εντάξει, αυτά και αυτά ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ θυμάμαι τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, έχω δει την ΑΕΚ πρωταθλήτρια μέσα στο σπίτι της. Γιατί να μην το δει αυτό, να μην το νιώσει και ο πιτσιρικάς ο παδός ΣΑΕΚ αυτή τη στιγμή? Είναι κρίμα. Πρέπει και αυτός να το νιώσει. Να μπει στο κλίμα τι είναι η Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί, να λέμε την αλήθεια, τη βλέπουν οι πιτσιρικάδες στο βίντεο. Βάζουν το ίντερνετ,
βλέπουν το βίντεο, έχουν τις φωτογραφίες. Δεν είναι το ίδιο. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Γιατί δεν μιλάω για το ΆΚΑ, άστο, το ξεχνάμε το ΆΚΑ, έτσι, δεν είναι έδρα το ΆΚΑ. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει η μυρωδιά κυτρινόμαυρη στο ΆΚΑ. Δεν σου γεννεί, δεν σε συγκινεί τίποτα εκεί πέρα. Είναι ένα αχανές γήπεδο το οποίο αναγκαστικά το έχεις γιατί δεν έχεις να πας κάπου αλλού. Αλλά σαν τη Φιλαδέλφια, το κλίμα της Φιλαδέλφιας, τη μυρωδιά της Φιλαδέλφιας δεν υπάρχει. Εκεί ήθελα να πάω μετά. Τον Νίκος Γκούμας υπάρχει πλέον στις καρδιές, στη μνήμη όλων μας. Η ομάδα για κάποια χρόνια περιπλανιέται δεξιά και αριστερά σε κάποια γήπεδα της Αττικής και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο ΆΚΑ. Έρχεται αυτή η μαύρη σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ, ο υποβιβασμός στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στη Νέα Φιλαδέλφια δεν θα συνέβαινε ποτέ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποτέ δεν θα συνέβαινε αυτό με Νέα Φιλαδέλφια με το δικό μας γήπεδο. Πιστεύεις ότι ρόλο σε αυτό έπαιξε και η αποχώρηση, μάλλον και το γκρέμισμα του γηπέδου, αλλά και οι κακές διοικήσεις που υπήρχαν στην ΑΕΚ? Είναι ένα συνδυασμός όλων μαζί. Για μένα, από τις μεγαλύτερες αιτίες, χωρίς να τα βάλω σε ζυγαριά, είναι το γήπεδο. Έχασες την ισχύ σου, έχασες τη δύναμή σου. Από εκεί και μετά ήρθαν και τα οικονομικά. Οι αστοχίες των διοικήσεων, οι λάθος διοικήσεις, τα λάθος άτομα σε λάθος θέσεις, τα άσχετα άτομα σε λάθος θέσεις, να το πω και έτσι, χωρίς να χρειάζεται να λέμε ονόματα, ξέρουμε όλοι. Αυτός ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων, αν το παρατηρήσεις, έχει ξεκινήσει από το 2003 και μετά. Ανέκαθεν είχαμε προβλήματα οικονομικά. Πάντα εγώ θυμάμαι ότι είχαμε οικονομικά προβλήματα. Αλλά όχι αυτή την κατάσταση που φτάσαμε. Και σε σημείο να επιβιβαστεί η ομάδα. Έτσι. Αυτό ούτε σε όνειρο δεν το βλέπαμε. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα γίνει τέτοιο πράγμα. Πώς ένιωσες? Θα σου πω πώς ένιωσα. Στο ΆΚΑ, το ΆΚΑ ήταν το πρώτο. Ο πρώτος μου τίτλος που είδα με την ΑΕΚ. Ήταν το 83, ο τελικός του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, το 2-0 με τον Μαύρο και τον Βλάχο. Ήταν το πρώτο μου, πρώτη φορά που έβλεπα την ΑΕΚ να σηκώνει κούπα, σαν παιδί κι εγώ. Στο ίδιο γήπεδο, στην ίδια θέση, περίπου, μετά από πάρα πολλά χρόνια είδα τον υποβιβασμό. Δεν χρειάζεται να σου πω παραπάνω. Στο γήπεδο που βλέπεις την ομάδα σου, σαν παιδί, να βλέπεις το πρώτο σου τίτλο με την ΑΕΚ, προσωπικό, έτσι, που έβλεπα πρώτη φορά την ομάδα να σηκώνει κύπελο, παιδί ακόμα, δεν πρέπει να παίρναγα το τραπέζι, σε ύψος, σε αυτό το γήπεδο, στην ίδια θύρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδα τον εμπεμβασμό. Εκείνη τη στιγμή, μου ήρθε στο μυαλό τον γκολ του Μαύρου, τον γκολ του Βλάχου, ένα γεμάτο κίτρινο μαύρο στάδιο. Ήρθε δηλαδή, έβλεπα ξαφνικά το παρελθόν. Έβλεπα αυτό που, τον πρώτο μου τίτλο εκεί πέρα. Πιστεύεις σε αυτόν τον υποβασμό, σε αυτή την κακή διαχείριση, τα εγκλήματα που λέω εγώ των διοικήσεων, φταίμε κι εμείς οι οπαδοί, γιατί όλοι μας οπαδοί είμαστε, ασχέτως τι επαγγέλλεται ο καθένας στην πορεία, η ανοχή που δείξαμε? Είμαστε άνθρωποι που έχουμε κάνει τρομερή υπομονή. Είμαστε άνθρωποι οπαδοί που έχουμε τραβήξει τα πάντα. Είμαστε άνθρωποι που πονάμε περισσότερο από όλους. Οπότε είμαστε και άνθρωποι που έχουμε τη λιγότερη ευθύνη από όλους. Κάνουμε και λάθη. Κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι. Έχουμε κάνει λάθη. Αλλά σε κάποια πράγματα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε εμάς. Τα λάθη γίνονται. Τα λάθη γίνονται, δεν λέω όχι. Κανένας δεν είναι αλάνθαστος σε αυτή τη χώρα. Και ειδικά μέσα στο οπαδικό κίνημα, όλο το οπαδικό κίνημα, έτσι. Συνολικά το λέω. Λάθη έχουν γίνει. Αλλά στο να φτάσει η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο να υποβιβαστεί, δεν μπορώ να πω ότι φταίμε εμείς. Εμείς εκεί που πρέπει να ήμασταν, ήμασταν. Να θυμηθώ και ένα τίτλο εφημερίμας, εμείς δεν την υποβιβάσαμε ποτέ την ομάδα. Και αυτό αποδεικνύεται ότι όπου παίζει η ΑΕΚ, είμαστε δίπλα της. Είπαμε ότι η απουσία... Κανένας δεν έχει αγαπήσει την ΑΕΚ όσο την αγαπάμε εμείς. Κανένας. Αυτό είναι ορθομοφανέστατο. Κάνει μπαμ που λέμε. Κανένας δεν νιώθει την ΑΕΚ όπως την νιώθουμε εμείς. Είπαμε ότι η απουσία του γηπέδου επηρέασε αρνητικά
με τον χειρότερο τρόπο την ποδοσφαιρική ομάδα. Βλέπουμε όμως και όχι μόνο. Βλέπουμε όμως ότι επηρεάζει και τα αεραστεχνικά τμήματα. Στο νέο γήπεδο που θέλει να χτίσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης και οι συνεργάτες του, τα αεραστεχνικά τμήματα θα λείπουν. Μήπως έπρεπε κάπως κάτι να κάνει για να υπάρχουν και τα αεραστεχνικά τμήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια? Καταρχάς πρέπει οπωσδήποτε προχθές να γίνει κλειστό γήπεδο. Οπωσδήποτε. Θέλει η Βασίλισσα, πρέπει να έχει το σπίτι της. Το θρόνο της, να σου το πω έτσι. Ξεχνάει κανένας που μόλις τελείωνε το ποδοσφαίρο, φεύγαμε και κάναμε ούτε τσιγάρο δρόμο και μπαίναμε στο Μόσχος. Κανένας δεν το ξεχνάει. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει γήπεδο και για τα τμήματα αυτά. Οπωσδήποτε. Όσο ανάγκη έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα για γήπεδο, άλλο τόσο και διπλάσιο έχει ανάγκη το αεραστεχνικό σωματείο. Το σωματείο, θα το πω έτσι. Η μάνα έχει ανάγκη. Το ιδανικότερο για μένα θα ήταν να επιστρέψουμε κάπως στο παρελθόν, έχοντας την Αγία Σοφιά και δίπλα το κλειστό, που για μένα πρέπει να ονομαστεί Γιώργος Αμερικάνος. Για μένα. Λοιπόν, θα ήταν το ιδανικό. Κάτι σαν Νίκος Δούμας και Γιώργος Μόσχος. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Εντάξει, δεν ξέρω πού θα γίνει, αλλά για μένα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και γήπεδο κλειστό. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα που γίνεται, να τρέχουν τα τμήματα, να έχουν γυρίσει όλη την Αθήνα, όλη το όνομα Αττικής, να βρούμε μια έδρα, να παλεύουμε τόσα έξοδα. Είναι κρίμα. Γιατί δηλαδή να μην έχει και τα αεραστεχνικά σωματεία, το σπίτι τους, την έδρα τους, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι, να το πω έτσι. Στέλνε η μάνα μου σχολείο. Ο δάσκαλος μου με βάζε στο πρώτο το κρανίο. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εδώ στην τάξη. Ένας χώρος η καρά μου κι όμως αγαπείς. Βλέπουμε τι γίνεται στο handball, βλέπουμε τι γίνεται στο βόλεϊ ανδρών. Ακούγεται έντονα, και δεν θέλω να το πιστεύω, ότι ψάχνουν λύσεις, τρόπους να κλείσουν κάποια τμήματα. Πιστεύεις ότι πρέπει να κλείσουν τμήματα της ΑΕΚ? Όχι. Όχι. Και το handball μας έχει προσφέρει απίστευτες χαρές. Το γυναικείο βόλεϊ το ίδιο, το ανδρικό βόλεϊ το ίδιο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα να βλέπετε. Εγώ μιλάω έτσι σαν Γιώργος, να βλέπω την κατάσταση αυτή. Τι μπορεί να γίνει?
πολλά μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι αν αυτοί που κινούν τα νήματα θέλουν να γίνει κάτι. Αυτό εμένα με καίει. Πυροτεχνήματα έχουμε χορτάσει από πυροτεχνήματα. Το θέμα είναι κάτι να γίνει και αυτά τα τμήματα όχι μόνο να παραμείνουν, γιατί δεν είναι τμήματα τα οποία είναι αποτυχημένα. Δεν είναι τμήματα που δεν έχει κερδίσει κάτι από αυτά τα τμήματα. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά τα τμήματα πρέπει να ζήσουν, πρέπει να προχωρήσουν, πρέπει να πάμε μπροστά. Αυτός, για να πάμε μπροστά και σαν μάνα ΑΕΚ, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Ικανοί άνθρωποι, άνθρωποι που μπορούν να ελιχθούν στις οποιασδήποτε δυσκολίες μπορούν να τους παρουσιαστούν, που θα παρουσιαστούν, πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Το θέμα είναι να έχεις τη μαγιά να την αποφύγεις τη δυσκολία. Με όσο το δυνατόν ανώδυνο τρόπο για σένα. Αυτό είναι για μένα το τέτοιο. Σίγουρα θέλει λεφτά. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα. Κάνει μπαμ το πράγμα. Θέλω να εύχομαι ότι αφού γίνει το ποδοσφαιρικό, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες να φτιάξουμε ένα κλειστό, να βάλουμε τα τμήματα μέσα, να στεγαστούν, να υπάρχει μια διοίκηση η οποία πραγματικά από τις πράξεις της θα δείξει ότι ενδιαφέρεται για τα τμήματα και δεν μιλάμε μόνο για τα τμήματα τα πετυχημένα, ακόμα και το σκάκι. Τμήμα της μάνας δεν είναι. Το δικέφαλο φοράνε και στο σκάκι. Ακόμα και στην πυγμαχία. Το δικέφαλο φορά στην πυγμαχία. Δεν φοράνε κάτι άσχετο. Όταν λοιπόν γίνει ένα κλειστό γηπεδάκι και στεγαστούμε όλοι, πάμε εκεί, μπούμε πάλι όλοι μαζί, θα είμαστε πάλι μια οικογένεια όπως ήμασταν παλιά. Γιατί να λέμε το στραβό το δίκαιο, όταν τελείωνε, εγώ θυμάμαι ότι όταν τελείωνε η προπόνηση του μπάσκετ, έμπαινε μέσα το βόλι. Μιλάγανε οι παίκτες μεταξύ τους. Δηλαδή, οικογένεια. Οικογένεια. Αυτό στον παίκτη είναι μεγάλο πράγμα. Να αισθάνεται οικογενειακό κλίμα. Ποιος είναι, δύο είναι οι λόγοι για να αισθανθείς οικογενειακό κλίμα. Σωστή και σοβαρή διοίκηση που να είναι δίπλα σου στα προβλήματα του τμήματος και γήπεδο. Το κεραμίδι που λέμε. Αν έχεις αυτά τα δύο και σε συνδυασμό με τον κόσμο που πάντα τον έχεις, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είσαι πλήρης. Και οι τίτλοι θα έρθουν. Η λέξη οικογένεια είναι μια βαριά λέξη. Βαριά, αλλά έτσι είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι έτσι. Στο ΆΚΑ ίσως φταίει και ότι είναι μεγάλο το γήπεδο και δεν είναι, γιατί... Να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι τον ΑΕΚΤΖΙ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πήγαινε στο γήπεδο, το κεφάλι ήταν ψηλά. Έχανε και ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά πάλι έφευγε με το κεφάλι ψηλά. Αν τον συγκρίνεις με τον ΑΕΚΤΖΙ του ΆΚΑ, που δεν το κάνει επίτηδες ο ΑΕΚΤΖΙ, αθελά του συμβαίνει αυτό. Πας με σκεφτό το κεφάλι και φεύγεις με σκεφτό το κεφάλι. Και σε έχεις κερδίσει. Γιατί γίνεται αυτό? Ξέρεις γιατί? Εγώ πώς το βλέπω. Έχουμε χάσει την... πώς να σου το πω. Να σου βρω την κατάλληλη λέξη. Έχουμε χάσει το τι είμαστε. Δεν φταίμε εμείς. Οι συγκυρίες και οι καταστάσεις μας φέραν εκεί. Έχει χαθεί το οικογενειακό κλίμα. Εγώ έτσι το εισπράττω. Δεν κατηγορώ κανέναν, έτσι, προς Θεού. Όλο αυτό έχει γίνει άθελά μας. Πού οφείλεται αυτό, η αλλαγή αυτού του κλίματος? Στο ότι δεν είναι το ίδιο στο σπίτι σου από εκείνο, το ΆΚΑ. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι, βλέπεις τις παλιές εικόνες που έχεις συνηθίσει από μικρός να βλέπεις. Αυτό το κλίμα και μόνο αυτή η αλλαγή, φταίει και το γήπεδο. Μη συγκρίνουμε τώρα Νίκος Γκούμας με ΟΑΚΑ. Εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι χαώδης η διαφορά. Είναι χαώδης η διαφορά. Αλλά δεν στέκομαι τόσο πολύ στο γήπεδο σαν γήπεδο, όσο στο κλίμα του γήπεδου. Στο κλίμα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, το κλίμα. Αυτό θέλω να ξαναδώ στην ΑΕΚ. Το οικογενειακό κλίμα. Είμαστε οικογένεια πάντα. Δεν χάθηκε το οικογενειακό κλίμα μεταξύ μας, ουσιαστικά δεν χάθηκε όμως. Έτσι. Είναι μια προσωρινή παύση, να σου το πω έτσι. Η οποία διαρκεί από το Μάιο του 2003
μέχρι και τη μέρα μα. Θα δει, και σου βάζω και στοίχημα γι' αυτό, θα δει τον ΑΕΚΤΖ, τον οποιονδήποτε ΑΕΚΤΖ, πώ θα είναι στην Φιλαδέλφια. Θα δει πάλι εκείνον τον ΑΕΚΤΖ που ήταν πάντα με το χαμόγελο. Που δεν ήξερε το διπλανό του, τον αγκάλιαζε και πανηγυρίζανε. Που τον αποκαλεί αδελφό. Το ότι λεγόμαστε αδέλφια μεταξύ μας είναι το οικογενειακό που σου λέω. Εκείνη η οικογένεια. Να σε λέω αδελφέ, να με λες αδελφέ. Αυτό σημαίνει οικογένεια. Σε αυτό θέλω να σταθώ στο εξής. Μία μπουλντόζα μπήκε, ένα γεωτρύπανο, και κάθε μέρα και τα site και εμείς γράφαμε τι ακριβώς γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά ακόμα και οπαδοί πήγανε να δούνε, άλλοι δάκρυσαν, άλλοι έκλαιγαν, τι γίνεται στο οικόπεδο της ΑΕΚ. Γιατί το οικόπεδο καθαρά είναι της ΑΕΚ, για να μην κοροϊδευόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και όλοι. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει σε περίπτωση που αύριο κιόλας ξεκινήσουν τα έργα στη Νέα Φιλαδέλφια? Θα δεις ξανά τον ΑΕΚ με το χαμόγελο στο στόμα, στα χείλια. Αυτό που σου έλεγα από την αρχή. Τον θυμάσαι τον ΑΕΚ, τον ανώνυμο, τον οποιοδήποτε ΑΕΚ, με μία μπελντόζα πώς έκανε? Με μία. Τη θυμάσαι την τρέλα που επικρατούσε στον χώρο, γιατί ήμασταν εκεί. Συνθήματα στο... Ήμασταν εκεί. Πόσο καιρό έχεις να δεις τον οπαδό, τον ανώνυμο, απλό οπαδό της ΑΕΚ, έτσι. Με μία μόνο μπελντοζίτσα. Πόσο καιρό έχεις να τον δεις έτσι, εκεί πέρα, εκεί πέρα. Χρόνια, δεν είναι καιρός. 11 χρόνια, 12 χρόνια. 12 χρόνια. Εγώ την κατεδάφιση την έζησα στο πετσί μου. Έτσι, την κατεδάφιση την έζησα στο πετσί μου. Το γήπεδο το παλιό, του είπα το δικό μου το αντίο. Ο δικός μου τρόπος ήταν να είμαι εκεί κάθε μέρα. Τα μάτια μου το είδανε να πέφτει τσιμέντο-τσιμέντο, κομμάτι-κομμάτι, πέτρα-πέτρα. Αυτά τα μάτια που είδαν αυτό το πράγμα θέλουν να δούνε το νέο να σηκώνεται. Θέλουν να δουν τα μπάζα να γίνονται θεμέλια. Γι' αυτό προσμένουμε όλοι. Όταν λοιπόν με μία μπολντόζα βλέπουμε αυτή την αντίδραση που είναι άκρος φυσιολογική, άμα ξεκινήσει τι έχει να γίνει. Πανηγύρι. Λαϊκό προσκύνημα. Πες το όπως θες. Πανηγύρι. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να γυρίσουμε πίσω. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Θα δεις πολύ κόσμο να δακρύζει, πάρα πολύ, και ειδικά μεγάλους ηλικία. Γιατί θα τους έρθει το παρελθόν στο μυαλό. Είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις να σου έρχονται πάλι τα όμορφα σκηνικά που έχεις ζήσει σε αυτό το χώρο. Ας είναι οικόπεδο, δεν έχει να λέει. Γιατί τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχει μπάζα. Ωραία. Αν σηκώσεις μία πέτρα, κάτι θα σου πει από κάτω. Αυτή η πέτρα. Κάτι έχει να πει αυτή η πέτρα. Δεν είναι μια πέτρα. Γι' αυτό είναι η διαφορά μας με τους άλλους οπαδούς. Μια πέτρα για μας λέει πάρα πολλά. Έχει ιστορία αυτή η πέτρα από κάτω. Και έχει την ιστορία που ζήσαμε εμείς για το πώς κτίστηκε αυτή η πέτρα. Πώς μπήκε αυτή η πέτρα σε εκείνο το σημείο. Ποιος την έβαλε. Πώς την έβαλε. Τι τράβηξε αυτός που την έβαλε για να τη βάλει. Αυτό είναι το μυστικό. Άρα δεν είναι ένας απλός χώρος, ένα γήπεδο. Είναι κάτι πολύ παραπάνω για μας από ένα οικοδόμημα. Εκεί γεννηθήκαμε, εκεί μεγαλώσαμε. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα και στους ανθρώπους της ΑΕΚ που τρέχουν το θέμα του γηπέδου, το project του γηπέδου, και στο Δήμο της πόλης που αυτή τη στιγμή προσπαθεί και αυτός και από τη μεριά του να βοηθήσει όσο μπορεί. Εντάξει, θα τα βρούνε πιστεύω, αλλά και στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Το μήνυμα για μένα προσωπικά είναι ένα. Να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε να λέμε μετά, να σου το πω διαφορετικά. Θα είμαστε πάντα υπερήφανοι για τους προγόνους μας.
πάμε όλοι μαζί να κάνουμε περήφανος και τους απογόνους μας. Άρα επιστρέφουμε σπίτι. Και κάπου εδώ το δεύτερο μέρος της εκπομπής Όλοι στο Ναό έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Κοσκινά για τη συζήτηση που είχαμε αναφορικά με το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ. Εμείς θα επανέλθουμε και θα τονίζουμε ότι το γήπεδο της ΑΕΚ πρέπει να γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια και μόνο εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.